Δεύτερη μέρα του νέου χρόνου και αρκετοί ήταν οι συμπολίτες μας που επέλεξαν να απολαύσουν μια βόλτα στο κέντρο και την παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Πώς ήταν η πρωτοχρονιά φέτος? Μουντί. Ανούσια. Επόμενο ήταν. Όχι σαν τα χρόνια. Δεν βαριές. Θα περάσει. Πού να πάει. Δόξα τω Θεώ να λέμε καλά. Μπορεί να και περάσει. Πώς αλλάξατε χρόνο στο σπίτι? Στο σπίτι, σταθερά, νόμιμα. Παρέες, οικογένειες αλλά και μοναχικοί τύποι βρήκαν ευκαιρία να περπατήσουν στον ήλιο που επιμένει να μας ζεσταίνει κι ας είμαστε πια στην καρδιά του χειμώνα. Η πόλη μια χαρά, είναι σαν να φαντάσει να πούμε. Δεν είναι πόλη αυτή. Αλλά εντάξει. Θα έρθει πάλι η ώρα που θα γεμίσει από κόσμο και θα πάνε όλα καλά. Η αργία της δεύτερης μέρας του χρόνου και κυρίως ο καλός καιρός έβγαλαν στους δρόμους εκατοντάδες Ηρακλειώτες. Κι ίσως αυτός ο υπέροχος ήλιος και η θάλασσα να είναι που κάνουν τον κόσμο να ελπίζει πως το 2021, κι αν μπήκε διστακτικά, θα δικαιώσει κάπως τις προσδοκίες μας. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Τα πράγματα θα αλλάξουν, θα φύγει ο ιός, έτσι όπως ήρθε θα φύγει και όλα καλά. Ελπίζω, αυτό το ελπίζω. Σε μεγάλο ποσοστό ότι θα είναι καλύτερα. Το 21 θα είναι καλύτερα, ανήμωνο αν είναι όπως το 20, ανήμωνο. Είμαι σίγουρος, διότι και το εμβόλιο που βρήκανε θα φέρει θετικό αποτέλεσμα, οπότε θα ανέχουμε και πολύ τουρισμό, διότι τώρα που είναι μέσα ο κόσμος, αφού θα περάσει το εμβόλιο θα φύγουν να βγουν όλοι έξω και θα ανέχουμε και πολύ τουρισμό φέτος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το 21 θα βγάλαμε τα έξοδα όλα. Όλες τις κακές αναμνήσεις θα τις ξεχάσουμε.